πολλοί που θέλουν να εξασκούν το επάγγελμα του γιατρού. Γιατρέ. Οι γιατροί μάλλον θέλουν να εξασκούν το επάγγελμα του γιατρού. Γιατροί που δεν είναι γιατροί. Πάντοτε από αρχαιοτάτο χρόνο το εξασκούσαν. Δεν σας ακούω όμως, γι' αυτό δεν θα μιλήσουμε, θέλετε, μαζί. Ωραία, θα το επιχειρήσω για άλλη μια φορά να θέσω το ερώτημα. Δηλαδή, έχουμε συχνά τέτοιους γιατρούς, ψευδογιατρούς, τσαρλατάνους στην Κύπρο, κύριε Πολυνίκη? Νομίζω ναι και αρκετούς. Δηλαδή, δώστε μου 2-3 παραδείγματα το τελευταίο διάστημα για να καταλάβουμε. Πολλά παραδείγματα. Κάποιος πάει κάνει 3 μήνες μαθαίνει πώς να βάζει βελόνες βελονισμού και αμέσως γίνεται γιατρός. Κάποιος σαν να παίρνει 2 φάρμακα στο χέρι του και λέει ότι αυτά θεραπεύουν τον καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο και αρχίζει να το προπαγανδίζει. Κάποιος κάποια στιγμή γίνεται με υπερφυσικές δυνάμεις και αρχίζει να αγγίζει πάνω μας και να μας θεραπεύει. Δυστυχώς τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και τα οποία είναι ασφαλώς καταδικαστέα. Γι' αυτό και ο κάθε ένας από εμάς, όταν χρειάζεται για την προστασία της υγείας του, πρέπει να είναι σίγουρος ότι πηγαίνει σε έναν γιατρό ο οποίος είναι αποδεδειγμένα διπλωματούχος και όταν διαλέγει ειδικότητα να είναι σίγουρος ότι έχει την ειδικότητα για την οποία ψάχνει να βρει. Τώρα δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που παρουσιάζονται με υπερφυσικές δυνάμεις, γιατρέ? Πάντοτε υπήρχαν αυτοί. Από όλους τους κλάδους, τους επαγγελματικούς, τους υπόλοιπους? Όχι, προς Θεού, δεν μιλούμε για γιατρούς, προς Θεού. Ναι. Κατανοητό, δηλαδή μπορεί να δούμε ένα μηχανικό να έχει να επικαλείται υπερφυσικές δυνάμεις και να κάνει τον γιατρό. Βεβαίως. Πριν 5-6 χρόνια τον παρουσιάσαν και στην τηλεόραση, ναι, και του εστέλναν και ασθενείς κάποιοι συνάδελφοι. Ήταν... Συνάδελφοί σας ή συνάδελφοί μου? Συνάδελφοί μου. Ναι. Αλλά αυτός έκανε και βελονισμούς και λοιπά και το εσυγκάλυπτε. Μάλιστα. Άρα, δεν δηλαδή, είχε ιδέα από γιατρική. Οι πολίτες πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14 γιατρέ, σωστά? Οι πολίτες πρέπει να είναι βέβαιοι ότι πηγαίνουν σε γιατρόν ο οποίος είναι αδιούχος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και έχει ειδικότητα την οποία το έχει απονείμει το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Και όχι σε τσαρλατάνους και σε ψευδογιατρούς. Γι' αυτόν το πληρώσαν πάρα πολύ. Τελευταία είναι ένα παράδειγμα στην Ελλάδα όπου κάποιος εθεράπευε με φάρμακα αλλά στο τέλος σταμάτησε ένας καρκινοπαθής να παίρνει τα φάρμακα του και να παίρνει τα δικά του, απεβίωσε και τώρα δικάζεται στην Ελλάδα με αυτός και αποδείχθηκε ότι πάρα πολλοί πήγαιναν κοντά του και χρέωνε με πολύ πολύ μεγάλα ποσά. Μάλιστα.